Καλησπέριζουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή με το ποτάμι, Κυριάκο Χαρακίδη. Κύριε βουλευτά, καλησπέρα σας. Μας ακούτε? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το σήμα, από ό,τι καταλαβαίνω. Κύριε βουλευτά, μας ακούτε? Καλά. Ωραία, και εμείς τώρα σας ακούμε μια χαρά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους κύριε Κιμονίδη και στους τηλεθεατές σας. Φαντάζομαι πως αυτό το χρονικό διάστημα τους τελευταίους δηλαδή ειδικά μήνες της βουλευτικής σας εμπειρίας μάλλον έχετε δει πράγματα που δεν τα έχετε ξαναδεί. Ωστόσο, θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε για το αυριανό νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές, κάποιες διαφοροποιήσεις και δεν ξέρω για σας τι σημαίνει, κύριε βουλευτά, το γεγονός ότι σχεδόν την ίστατη στιγμή βγήκαν από το νομοσχέδιο τόσο η φορολογία των αγροτών όσο και οι πρόορες συντάξεις. Να σας πω το εξής. Θα μείνω σε αυτό που είπα στη συζήτηση στις επιτροπές, στην ομιλία μου στις επιτροπές, όπου έκλεισα την ομιλία μου λέγοντας ότι όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα και η τρίτη αυτή του ΣΥΡΙΖΑ με τα τρία μνημόνια προσπαθούν από μόνες τους να αποδυναμώσουν, αν θέλετε, τα μνημόνια τα ίδια τα οποία υπογράφουν. Δηλαδή συμφωνούν σε κάποια πράγματα και όταν τα φέρουν στη Βουλή ή μετά που ψηφιστούν προσπαθούν να τα αποδομήσουν γιατί υπάρχει η κοινωνική κατακραυγή. Να. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό πλέον ότι όσο το κάνουμε κάθε φορά που υπογράφουμε ένα μνημόνιο τόσο θα μπαίνουμε σε ένα επόμενο μνημόνιο. Γιατί όταν συμφωνούμε να γίνουν κάποια πράγματα σημαίνει ότι αυτά χρειάζονται να γίνουν, πρέπει να γίνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα για να υποστεί λιγότερα δεινά ο ελληνικός λαός. Και θα γίνω ακόμη πιο σαφής. Όταν αποφασίζουμε να γίνει κάτι και λέμε, ξέρω εγώ, υψηλότερη εισφορά στον κλάδο υγείας της συντάξης. Αυτό εδώ αποφασίζεται να γίνει σήμερα. Εάν δεν γίνει σήμερα ή αν το σέρνουμε και λέμε θα κάνουμε μισό τώρα, ένα μετά και ούτω καθεξής, η επιδείνωση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Άρα περισσότερα χρόνια ο κόσμος θα ταλαιπωρείται. Ενώ αν γίνει από την αρχή, αυτό που πρέπει να γίνει θα τελειώσουμε ίσως και σε λιγότερα από τα δύο χρόνια τα οποία προβλέπουμε όπου υπάρχει μεσοπρόθεσμη εφαρμογή. Πρέπει λοιπόν να γίνει κατανοητό και σε όλες τις χώρες όπου εφαρμόστηκαν τα μνημόνια, όπου πετύχανε γιατί εφαρμόστηκαν πλήρως, γρήγορα και βγήκαν γρήγορα από το μνημόνιο. Και το γρήγορα από το μνημόνιο σημαίνει ότι η χώρα πρέπει να βγει γρήγορα στις αγορές. Αυτό ήταν το πρόβλημα το οποίο είχαμε και με το προηγούμενο μνημόνιο με τη Νέα Δημοκρατία και το πιο προηγούμενο με το ΠΑΣΟΚ και φυσικά σε αυτό εδώ με το ΣΥΡΙΖΑ όπου βλέπουμε τον Υπουργό να έρχεται στη Βουλή και να λέει τι, ότι δεν πιστεύω στη συμφωνία, δεν πιστεύω στα μέτρα, δεν πιστεύει να τα φέρεις και να μην τα υπογράψεις. Τα μέτρα τα οποία συμφωνούμε πρέπει να είναι τα μέτρα τα οποία χρειαζόμαστε να γίνουν. Εμείς ως ποτάμι είπαμε από το Φεβρουάριο φέρτε τη συμφωνία και μάλιστα κατηγορηθήκαμε πολύ σκληρά ότι φερόμαστε δουλικά, ότι λέμε αμάν φέρτε μια συμφωνία να κλείσει και να τελειώνουμε και εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι επιβεβαιώνεται το ποτάμι το οποίο έλεγε τότε τώρα κλείσε τη συμφωνία, τότε θα ήταν 2,5-3 δις, σήμερα είναι 13 δις, είναι άλλα 100 δις το πρόγραμμα και δεν φτάνουν. Έτσι. Να ρωτήσω λοιπόν σε αυτό το σημείο, εσείς κληθήκατε και ψηφίσατε γιατί έρχεστε και από μια τέτοια περιοχή και μέτρα που θεωρούνται και είναι και σκληρά για τους αγρότες. Πριν ο κύριος Αλέξανδρος Κοντός είπε για παράδειγμα ότι εμείς έχουμε βάλει μια κόκκινη γραμμή, τη φορολογία των αγροτών δεν πρόκειται να την ψηφίσουμε. Η δική σας κόκκινη γραμμή ως ποτάμι, κύριε βουλευτά, υπάρχει και ποια είναι αυτή? Εμάς η κόκκινη γραμμή είναι μετά από την ψήφιση των προαπαιτούμενων η δέσμευση η οποία είχαμε για να υπάρχει και υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Ήτανε ότι θα ψηφίσουμε τα μέτρα της συμφωνίας τα οποία είναι και τα αυριανά. Από εκεί και πέρα έχουμε πει ότι δεν θα ψηφίσουμε οτιδήποτε έρχεται που αφορά μεταρρυθμίσεις ή δίθεν μεταρρυθμίσεις μάλλον, όπου υπάρχει ουσιαστική μεταρρύθμιση θα είμαστε δίπλα, θα είμαστε μαζί με την κυβέρνηση για να πετύχει αυτή η χώρα τελικά τις αλλαγές που χρειάζεται. Η χώρα δεν χρειάζεται λεφτά. Λεφτά χρειάζεται τώρα γιατί τη φτάσανε σε αυτό το σημείο που τη φτάσανε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ. Η χώρα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις σταθερές. Όχι μεταρρυθμίσεις εφάπαξ για μια στιγμή και τελείωσε. Θέλουμε αλλαγή, όσο τα λέμε, θέλουμε αλλαγή στη δικαιοσύνη για την απονομή της δικαιοσύνης και ούτω καθεξής.
πρέπει να γίνει και να γίνει με όσο πιο βαθιά το μη γίνεται, και ας υπάρχουν οι αντιρρήσεις οι πολλές από τους δικηγορικούς συλλόγους. Όταν λέμε ότι χρειάζεται το μη στο πτωχευτικό δίκαιο, χρειάζεται το μη για να έρθουν επενδυτές ξένοι. Δεν θα έρθει κανένας ξένος επενδυτής με ένα πτωχευτικό δίκαιο του 1950, όταν δεν είναι εναρμονισμένο με το ευρωπαϊκό ή και με το παγκόσμιο ακόμη. Γιατί αυτό είναι το κριτήριο για να έρθει και να επενδύσει ένας ξένος σε μια χώρα. Έτσι, χρειάζονται αλλαγές στην παιδεία, όχι αλλαγές καταργώντας την αριστεία όπως πήγε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας. Ή θα αλλάξουμε το κράτος ή θα βουλιάξουμε. Το ποτάμι, αν θυμάστε το σλόγγαν το προεκλογικό, ήτανε μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα χωρίς να την κρεμίσουμε όμως. Οπότε και φτάσαμε σήμερα να την κρεμίσουμε και να πάμε να την αλλάξουμε. Κατά την εκτίμησή σας δεν υπάρχει εναλλακτική. Για σας είναι μονόδρομος η ψήφιση όλων αυτών. Η ψήφιση και των προαπαιτούμενων των αυριανών φυσικά. Φυσικά όποιος νομίζει ότι είναι κάτι διαφορετικό και θα παίρνουμε τώρα τον ένα να εξαιρούμε, τον άλλο να εξαιρούμε, τον άλλο να κάνουμε ένα πασάλιμα και ούτω καθεξής, αυτά είναι αστεία πράγματα και πρέπει νομίζω να καταλάβαμε όλοι μας, εκτός αν δεν καταλάβαμε ακόμη, ότι αυτοί οι κουτόφραγκοι δεν είναι τόσο κουτί τελικά. Ήρθανε, ξέρουν ακριβώς τι γίνεται, θα έρθουν πάλι και θα εγκατασταθούν, η Τρόικα θα είναι εδώ, ούτε χρειάζεται να τους βαφτίζουμε ούτε να τους κάνουμε. Να κοιτάξουμε την πραγματικότητα κατάματα, μην τη λοξοκοιτάμε, για να δώσουμε τις λύσεις που χρειάζεται και την προοπτική που χρειάζεται η χώρα. Το να έχουμε σήμερα για να φάμε δεν λέει τίποτα. Το να έχουμε και για αύριο και εμείς και τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας, αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο. Απευθυνόμενος προς τον αγροτικό κόσμο και έχοντας ψηφίσει όλα τα προηγούμενα μέτρα, τι έχετε να πείτε σε αυτούς, κύριε Βουλευτά? Κοιτάξτε να σας πω, το θέμα των αγροτών είναι από τα πιο σκληρά μέτρα που μπαίνουν, σαφέστατα, γιατί πριν από λίγο καιρό ψηφίσαμε το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ και τώρα ξαφνικά έρχεται να φορολογείται και μάλιστα με φορολογία όπως είναι και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Ο αγρότης δεν είναι επιχειρηματίας. Πρέπει να γίνει κατανοητό. Νομίζω ότι είναι μια στρέβλωση η οποία υπάρχει στα προαπαιτούμενα, αλλά όπως βλέπετε δεν έχει à la carte. Ψηφίζω αυτό και δεν ψηφίζω εκείνο. Ήρθανε σε δύο φάσεις τα μέτρα και είτε θες είτε δεν θες τα ψηφίζεις όλα. Αν θες δεν ψηφίζεις κανένα. Εσείς... Αυτό νομίζω πρέπει να γίνει κατανοητό. Αυτό που η δέσμευση η οποία ακούγεται ότι δεν θα μπει το φορολογικό τώρα των αγροτών ή θα υπάρξουν βελτιώσεις στη συνέχεια, νομίζω αυτό έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα των μέτρων και τίποτα άλλο. Γιατί αν δεν υπάρξει αποτελεσματικότητα στα μέτρα, αν δεν γίνει δηλαδή πιστή εφαρμογή, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι γρήγορα και το μόνο που θα μένει είναι ο καθένας που κυβερνάει να κοροϊδεύει κάθε φορά τον κόσμο ή αν θέλετε την ομάδα την κοινωνική την οποία αφορά ένα μέτρο δυσβάσταση. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Βουλευτά. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Yeah.